Δέχομαι ότι δυστυχώς, και αυτό μας ντροπιάζει όλους, υπήρξαν και υπάρχουν στελέχη και του δικού μας χώρου, τα οποία είναι αναμειγμένα σε υποθέσεις οι οποίες όζουν και οι οποίες είναι υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα. Αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν από την άλλη μεριά. Μη βιάζεστε. Τώρα ευτυχώς δεν υπάρχει παραγραφή. Το μαύρο χρήμα είναι απαράγραπτο και άρα θα δούμε τι έχει γίνει με διάφορες υποθέσεις. Δεν θέλω να θυμίζω τώρα ούτε βατοπέδι, ούτε δομημένα ομόλογα. Εγώ σας είπα με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Ο κύριος Τσοχαζόπουλος έχει αποκοπεί από το σώμα του Πασόκ και έχει διαγραφεί προπολού. Εάν ξέραμε το 2005 στην Εξεταστική Επιτροπή αυτά που ξέρουμε τώρα, τα οποία αποκαλύφθηκαν λόγω βατοπεδίου, θα ήταν διαφορετική η στάση μας, γιατί υπήρξε μια περίεργη συμπλοκή των υποθέσεων με το βατοπέδι. Και εμείς κάναμε την Εξεταστική Επιτροπή το 2011, που κωδικοποίησε τα στοιχεία επί τη βάση των οποίων κινείται τώρα η δικογραφία. Ξέρετε, αυτή. Τι δεν είναι πιστικό, και... κύριε Πρόεδρε. Είναι δυνατόν η Ελλάδα συζητάει για τον σκανδαλώδη τρόπο ζωής του Άκη Τσοχαντζόπουλου εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Και εσείς που ήσασταν μαζί του στο κόμμα, όσο ήταν ακόμη στο κόμμα και στην κυβέρνηση, κοιτάγατε την άλλη μεριά. Να σας πω κάτι. Όταν άρχισε αυτό όμως να γίνεται αντιληπτό, δεν άλλαξε και η στάση της παράταξης. Δεν υπήρξε ο φραγμός, η αποκοπή. Υπάρχει όμως η αίσθηση ότι οι πολιτικοί κουκουλώνουν τις ιστορίες. Ναι, αλλά βλέπετε, να σας πω κάτι. Βλέπετε τώρα ότι η Εξεταστική Επιτροπή του 2011 επί κυβέρνηση Πασόκ ήταν αυτή που έστειλε τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Δεν μας είχε στείλει στοιχεία η δικαιοσύνη νωρίτερα. Δεν είχε κάνει συσχετισμούς, τους οποίους έπρεπε να έχει κάνει νωρίτερα η δικαιοσύνη. Και επειδή μιλάμε συχνά για την ευθύνη υπουργών, αποδεικνύεται τώρα ότι παραγραφή δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να γίνει και ρητά νομοθετικά να μην υπάρχει καμία ειδική παραγραφή. Να μην υπάρχει καμία συντομότερη παραγραφή. Να μην υπάρχει κανένα ειδικό υπουργικό αδίκημα. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και πίσω από το ξέπλυμα είναι τα πάντα. Είναι η δωροδοκία. Αυτό είναι το κρίσιμο. Έτσι. Τώρα για αμιγώς πολιτικά θέματα δεν ενδιαφέρεται κανείς. Μπορεί να έχει μια πολιτική διαφωνία. Δεν νομίζω θέλει κανείς να ποινικοποιήσει την πολιτική διαφωνία. Το σκάνδαλο όμως αυτό καθ' αυτό παραγράφεται. Εξακολουθεί να παραγράφεται. Όχι. Τώρα όχι. Και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε και με αλλαγή ρητή του νόμου. Ρητή αλλαγή. Είπα επίσης ότι οι βουλευτές του Πασόκ παρετούνται εκ προημίου από την ασυλία. Έτσι. Και αυτές είναι δύο μεγάλες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να συνοδευτούν και από μία τρίτη, αποδεικνύεται. Οι εξεταστικές επιτροπές. Τα δικήματα του βατοπεδίου, οι εξεταστικές επιτροπές πρέπει να έχουν. Τα δικήματα του βατοπεδίου δεν έχουν μικρή σύνθεση με κλήρωση και με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών. Να μπαίνει στον Κορυδαλό. Ήσασταν ανθυποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Κοιτάξτε. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το ζήσει κανείς άνθρωπος, αλλά να σας πω κάτι. Ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του.